Ήρθα χθες βράδυ ακριβώς για να δείξω ότι όλοι οι Έλληνες είναι δίπλα στην Κεφαλονιά. Και για να διαπιστώσω από κοντά την κατάσταση και να υπογραμμίσω με κάθε τρόπο τη βούληση της κυβέρνησης, και το λέω αυτό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, να ξαναγυρίσει πολύ γρήγορα η Κεφαλονιά σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Ήδη μπορώ να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος σε όλα τα σχολεία. Η μεγάλη τους πλειοψηφία θα λειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα. Για τα λίγα σχολεία τα οποία παρουσιάζουν ακόμα προβλήματα, έχω δώσει εντολή στα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υποδομών να εξασφαλίσουν άμεσα την προσωρινή στέγαση των μαθητών, ώστε να περιοριστεί η υποχρέωση της διπλοβάρδιας. Αντίστοιχα, προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και ο έλεγχος και στις κατοικίες, στα μαγαζιά, στα δημόσια κτίρια. Θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι είναι συγκριτικά πολύ μικρό το ποσοστό των κτιρίων που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του σεισμού, που ήταν μεγάλος, το 6,2 είναι μεγάλος σεισμός. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι κεφαλονίτες μηχανικοί, αλλά και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών και των καταστημάτων, έχουν θωρακίσει αποφασιστικά το νησί τους. Σε όσες κατοικίες ζητήθηκε αυτοψία, οι έλεγχοι ήδη προχωρούν πολύ γρήγορα και είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε 48 ώρες έχουν ελεγχθεί πάνω από 400 κτίρια. Και οι κάτοικοι όσων κτιρίων κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα φιλοξενούνται είτε σε συγγενικά πρόσωπα ή στο πλοίο που έχει διατεθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά. Οι ηλικιωμένοι του γεροκομείου είναι όλοι καλά και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία και με τη βοήθεια της Εκκλησίας, μάλιστα σήμερα το πρωί με παρακάλεσε ο Δήμαρχος, μου το ανέφερε και πήραμε αμέσως τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει το μοναστήρι του Άγιου Ανδρέα για να στεγαθούν εκεί πέρα, να στεγαστούν οι ηλικιωμένοι μας που δεν είχαν θέρμανση ακριβώς. Από το σύνολο τώρα των δημοσίων κτηρίων κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση 14 από αυτά και έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την αποκατάστασή τους. Τώρα ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στο ζήτημα των υποδομών. Υπάρχουν προβλήματα εύκολα στο οδικό δίκτυο, εκτός από το πιο δύσκολο που είναι ο δρόμος Λιξουρίου Αργοστολίου, που ελπίζω σύντομα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία, αφού όμως προηγουμένως γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και το Υπουργείο Υποδομών, η Περιφέρεια, οι πάντες έχουν πάρει την εντολή να μπορέσει να υπάρξει η επικοινωνία αυτή διαξηράς το συντομότερο δυνατόν. Τα λιμάνια είναι λειτουργικά, απολύτως, το αεροδρόμιο επίσης. Για τα έργα αποκατάστασης αυτών των υποδομών έχω δώσει συγκεκριμένες εντολές για την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών που απαιτούνται. Τώρα επίσης να πω ότι ευτυχώς η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό πλήγμα. Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στο νησί και κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού για να αρχίσει την όποια αναγκαία αποκατάσταση. Το κράτος, θέλω να καταλήξω με αυτό, όπως οφείλει το κράτος να κάνει, θα συνδράμει, επαναλαμβάνω, για να επιστρέψει η ζωή σε φυσιολογικούς ρυθμούς με ιδιαίτερη μέρημνα για τον όποιον σεισμοπαθεί και για τις όποιες ευπαθείς ομάδες υπάρχουν. Δεν εφησυχάζουμε σε τίποτα. Το στόχο μας θα τον πετύχουμε. Η κυβέρνηση είναι παρούσα. Οι υπουργοί έχουν ήδη έρθει. Θα ξανάρθουν. Μέχρι ότου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
υπουργοί, γενικοί γραμματείς, όποιος απαιτείται να είναι εδώ, θα είναι εδώ. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Έχω ίδιες εμπειρίες από σεισμούς και ξέρω το χειρότερο πράγμα μπορεί να λες σε μια περιοχή η οποία αισθάνεται τραυματισμένη είναι πολλά λόγια. Εδώ θέλει συγκεκριμένες πράξεις, έργα, επαναλαμβάνω, Κεφαλονιά άντεξε. Υπήρχαν στο εξωτερικό εκείνοι οι οποίοι γράφανε παλιά στα τουριστικά, θα θυμάστε, αν θα αντέξει η Κεφαλονιά σε ένα σεισμό. Διαψεύστηκαν αυτές οι κασάνδρες και μπορώ να πω ότι η Κεφαλονιά συνεχίζει και αποτελεί ένα πανέμορφο και απολύτως ασφαλή τουριστικό προορισμό. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω με λίγα λόγια, είναι η κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν παρόντα και να ξέρετε ότι είμαστε αισιόδοξοι, όλα θα πάει καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.